Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά να λέει για την πολιτική την οποία άσκησε και πέτυχε, την πολιτική που πρότεινε στα Ζάπια. Έφερε δε σαν πρώτο παράδειγμα την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΤΕΘΑ, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και τα τρία ταμεία των τριών όπλων έχουν περιουσία 34 δισεκατομμύρια ευρώ, 32,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε από την αξιοποίηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς τι αποφέρουν το χρόνο, το ΤΕΘΑ, στην Εθνική Άμυνα, στη στελέχη των οπλών δυνάμεων. 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή τέτοια αξιοποίηση αποτελεί παράδειγμα για τη διεθνή, για την οικονομική βιβλιογραφία. Καμία αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων. Ξέρετε όμως τι έκαναν. Αγοράζανε κάποια ακίνητα οι τράπεζες καθ' υπόδειξη της κυβέρνησης κάποιων εργολάβων και κάποιων εκδοτών προκειμένου να τους στηρίζουν στο βρώμικο πόλεμο για χρησιμοποιούν ως πιστόλια. Έτερος εκδότης, ο οποίος συνεχίζει να εκτελεί το έργο της αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης, αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η απόφασή του στο ελεγκτικό συνέδριο για να αποδώσει πίσω 4,5 εκατομμύρια ευρώ που του βρήκανε σε μια τσάντα να τα βγάζει στο εξωτερικό, και ενώ τον καθάρισε από το ποινικό η γνωστή ομάδα, στο ελεκτικό συνέδριο εκκρεμεί η απόφαση. Ο γιος του δικαστή όμως που έχει την υπόθεση διορίστηκε σε διοικητικό συμβούλιο νοσοκομείου. Αυτή είναι η σχέση με τη διαπλοκή. Αυτούς χρησιμοποιείτε ακόμα για να χτυπήσετε την κυβέρνηση αυτή. Με βρώμικα μέσα. Και βέβαια δίπλα σας είναι το φαινόμενο που λέγεται ποτάμι. Κ. Θουδωράκης. Έφτασαν σε σημείο να καταθέτουν ερώτηση παριστάμενοι βουλευτές για το εάν πλήρωσα από την τσέπη μου τα έξοδα τα οποία έκανα στη γιορτή της γυναίκας μου για να κάνω τραπέζι σε ομογενείς. Ενώ έδωσα ο ίδιος στην κάρτα μου και τα έξτρα τα οποία πλήρωσα στο ξενοδοχείο. Και ζήτησα να καταθέσω, θέλετε να καταθέσω την κάρτα μου, να την καταθέσω στη Βουλή. Είναι ντροπή να συμπλέετε ένα νέο κόμμα και μάλιστα χρησιμοποιείτε τη λέξη ότι η ανεξάρτητη έννοια είναι ακροδεξιά. Ποιος είναι ακροδεξιός? Ο κ. Μαυραγάνης είναι ακροδεξιός? Κυρία Κουντουρά είναι ακροδεξιά? Ο κ. Καμένος είναι ακροδεξιός? Είμαι εγώ ακροδεξιός? Ο Νικολόπουλος είναι ακροδεξιός. Μάλιστα. Και επειδή είναι ο Νικολόπουλος ακροδεξιός κατά εσάς, είναι και όλοι οι άλλοι. Ποιος έπαιρνε. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Θα χρησιμοποιήσω τη. Τελειώνω. Ακροδεξιοί είναι αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν για να γίνουν δεκανίκια του συστήματος. Ακροδεξιοί είναι αυτοί που πηγαίνανε να πάρουν στο Μιχαλολιάκο συνέντευξη όταν είχαν αποκλειστεί η Χρυσή Αυγή από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ακροδεξιοί είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα λένε για τον Τσοχατζόπουλο και ήταν οι σύμβουλοι του Παπαντονίου, του Γιάννου Παπαντονίου, ήταν οι σύμβουλοι του κυρίου Σημίτη. Ανοίξτε το διαδίκτυο και βάλτε. Θοδωράκης Σημίτης, Θοδωράκης Παπαντονίου. 100 φωτογραφίες αγκαλιές. Και ολόκληρες εκπομπές για να στηρίξουμε το Σημίτη. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να προσέχετε λίγο τα λόγια σας. Και επειδή στον αντικαγκελάριο είπατε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, του το είπατε στο αυτί. Γιατί μπορείτε να του μιλάτε στο αυτί. Αλλά όταν ήρθε η ώρα της Επιτροπής, δεν συμμετέχετε για να κάνετε τους καλούς και επιτίθεστε κατά της Πρόεδρου της Βουλής. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτός είναι ο ρόλος που επιτελείτε. Έρχεστε δε εδώ ως εκγενετής, από τη γέννηση του κόμματος. Πατερίτσα, χωρίς να σας χρειαζόμαστε. Θα φτάσει η ώρα, λέει, να μας παρακαλάτε. Δεν θα φτάσει η ώρα να σας παρακαλάμε. Αυτός είναι ο μύθος του Ντοχήρας. Θα φτάσει η ώρα να με παρακαλάτε. Δεύτερο. Αρπάξτε την ευκαιρία. Αρπάξτε την ευκαιρία. Τι να αρπάξουμε, ποια ευκαιρία να αρπάξουμε? Να αρπάξει η Ελλάδα την ευκαιρία να σας φέρει, λέει, σε μια πατριωτική κυβέρνηση. Με ποιες είναι οι θέσεις για τα Σκόπια, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για τα εθνικά θέματα? Προσέξτε λοιπόν πώς μιλάτε και προσέξτε πώς χαρακτηρίζετε ανθρώπους. Και όταν έχετε το θάρρος, όταν σας πηγαίνουμε στα δικαστήρια να έρχεστε, να μην παρακαλάτε από την προηγούμενη εβδομάδα και να λέτε την επόμενη εβδομάδα ο δικηγόρος μου θα είναι άρρωστος. Στη δίκη που είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη εννοώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Άκουσα με προσοχή και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είπε επανειλημμένως δύο φορές ότι δεν υπάρχει δεδηλωμένη. Ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να περάσει τις αποφάσεις της. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Καταθέστε τώρα πρόταση μορφής να δούμε ποιος έχει τη δεδηλωμένη και ποιος δεν έχει τη δεδηλωμένη. Να δούμε ποιος στηρίζει ο ελληνικός λαός και ποιος δεν στηρίζει ο ελληνικός λαός. Και αν δεν έχετε, το θάρρος να καταθέσετε πρόταση μορφής, μην πιέζετε πολύ, γιατί ενίοτε τα αιτήματα για εκλογές γίνονται δεκτά. Ευχαριστούμε.